τη σχολική χρονιά σε οικίσκους για τους μαθητές του γυμνασίου Αρκαλοχωρίου, το οποίο τελεί υποκατάληψη από τη Δευτέρα. Τα παιδιά ζητούν, όπως λένε, το αυτονόητο. Ένα αξιοπρεπές σχολικό συγκρότημα το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει τόσο τη μαθητική διδασκαλία όσο και τον όγκο μαθητών. Είμαστε 3 χρόνια σε αυτό το σχολείο που δεν μπορούμε να το πούμε σχολείο γιατί δεν είναι κανονικό κτίριο. Δεν είμαστε μαθητές δεύτερης κατηγορίας. Θέμε σχολείο, δεν θέμε κοντέινερ. Τώρα 3 χρόνια περιμένουμε μια απάντηση. Δεν έχει γίνει κανένα έργο, δεν έχει γίνει τίποτα. Πιστεύουν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό, που δεν είναι. Οπότε εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και για εμάς και για τις επόμενες γενιές περισσότερο. Εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας αναφέρουν ότι τις προηγούμενες ημέρες συναντήθηκαν για το επίμαχο θέμα με τη Δημοτική Αρχή, ωστόσο δεν έμειναν ικανοποιημένοι όπως λένε και έτσι προχώρησαν στο κλείσιμο του σχολείου από την περασμένη Δευτέρα. Σύμφωνα με καταγγελίες παιδιών και γονέων, το μάθημα στους οικίσκους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μιλούν για υγρασία και κρύο το χειμώνα και για αφόρητη ζέστη που μετατρέπει τον οικίσκο σε θερμοκήπιο το καλοκαίρι. Παράλληλα, όπως επισημαίνουν, υπάρχουν τάξεις στις οποίες τα κλιματιστικά δεν λειτουργούν. Υπάρχουν στους οικίσκους 2 air condition σε κάθε τάξη. Βέβαια, σε πολλά από αυτά δεν δουλεύουν ή θέλουν καθαρισμό. Ζητούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, την καθημερινή τους διαβίωση σε ένα χώρο όπως είναι αυτός, που σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος. Καταλαβαίνουμε την συνέπεια σεισμού, έχει τραβήξει όμως πάρα πολλά χρόνια. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους μαθητές, υπάρχουν μονάχα 2 στέγαστρα που για ακόμα ένα χειμώνα θα κληθούν να στεγάσουν συνολικά 250 παιδιά. Ζητούν οι υπάρχουσες υποδομές να ενισχυθούν με επιπλέον στέγαστρα, αλλιώς όπως λένε οι μισοί μαθητές θα βρέχονται. Και κάποιο στέγαστρο για τους μαθητές στην αυλή του σχολείου. 2. Και είμαστε 250 παιδιά. Πού να χωρέσουν τα 250 παιδιά σε 2 στέγαστρα? Τα χειμώνα βρεχόμαστε. Δεν υπάρχει καλή στέγαση, αν και υπάρχουν λίγα κομμάτια και θα χρειαζόμαστε και άλλα πολλά γιατί είμαστε πολλά άτομα στο σχολείο. Αλλά εν έτη 2024 συζητάμε για ένα σχολείο που έχει φτιαχτεί από οικίσκους στον προάβλιο χώρο ενός άλλου σχολείου. Ένα από τα αιτήματα είναι και η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, καθώς με τα υπάρχοντα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι καθηγητές, δεν μπορεί να υποστηριχτεί το μάθημα. Δεν έχουμε υλικοτεχνική υποδομή. Μας λείπουν προτζέκτορες, διαδραστικοί πίνακες, υπολογιστές. Δεν είμαστε όπως ένα κανονικό σχολείο. Δεν μπορεί να υποστηριχτεί το μάθημα. Οι καθηγητές δεν μπορούν να κάνουν το μάθημα όπως θέλουν. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος από την πλευρά του, οι απαραίτητες διαδικασίες για την ανέγερση νέου γυμνασίου είναι σε εξέλιξη. Επόμενο βήμα είναι η μελέτη για την επισκευή του κτηρίου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη, ενώ μέχρι τότε θα έχει κατεδαφιστεί παράλληλα και το παλιό κτίριο του γυμνασίου. Την άνοιξη προβλέπεται και η μελέτη και θα έχει κατεδαφιστεί και το κτίριο το παλιό, ούτως ώστε ταυτόχρονα να μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για το νέο κτίριο. Λαθεμένη επιλογή, το γυμνάσιο πήγε σε 2 τόπους με ένα τεράστιο κόστος που ξεπέρασε τις 300.000 για τη μεταφορά του στη θέση που είναι σήμερα. Μέχρι τότε όμως, οι μαθητές θα αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, αναμένοντας την πολυπόθητη ανέγερση του νέου σχολείου.